πολιτισμού, ποια είναι το καθήκον του Υπουργείου Πολιτισμού μπροστά στην προσφυγική κρίση της χώρας αυτή τη στιγμή. Και είπα εκεί ότι καθήκον του Υπουργείου Πολιτισμού είναι όσο μπορεί να συνδράμει στο να αναδειχθεί ο πολιτισμός της Ελλάδας. Και ο πολιτισμός της Ελλάδας, αυτό που έχει ως βασική, ας το πούμε έτσι, συνιστός από αρχαιοτάτων χρόνων, είναι η φιλοξενία, ο σεβασμός του ξένου, το καλωσόρισμα του ξένου για να πάει εκεί που θέλει. Ναι. Και ότι σε αυτή τη λογική, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, τιμά την ανθρωπότητα και τιμά την Ελλάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, δεν μπορεί να σηκώσει ολόκληρο αυτό το φορτίο. Το πρόβλημα των προσφύγων δεν είναι ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Και σε αυτή τη λογική η Ελλάδα κάνει ό,τι μπορεί να αναδείξει τις παγκόσμιες διαστάσεις αυτού του προβλήματος και η ίδια να κάνει ό,τι παραδόσεις. Εντάξει, τώρα. Μα αυτό τώρα που, αυτό που ξένησε με τη δήλωσή σας, κύριε Υπουργέ, δεν είναι αυτά που λέτε τα οποία τα συμμεριζόμαστε όλοι και είμαστε φιλόξενος λαός κλπ. Είναι ότι είπατε ορθά κοφτά ότι η δομένη για την Ελλάδα είναι τιμητική για η δομένη, η εικόνα που δίνει η δομένη για την Ελλάδα είναι τιμητική για την... Βεβαίως μετά, για να συμπληρώσουμε, στη συνέχεια της δήλωσής σας, λέτε ότι είναι ντροπή. Είναι ενιαία απάντηση σε μια ερώτηση που μου γίνεται. Ναι, μετά λέτε ότι είναι οι λάσπες της ειδωμένης, η ντροπή για την Ευρώπη της ειδωμένης. Το λέτε στη συνέχεια, ότι είναι ντροπή, ότι... Λέω, όμως αυτό το τιμητικό δεν είναι, ήταν λίγο υπερβολή, ρε παιδί μου. Δηλαδή η εικόνα με την έννοια, με τη λέξη τιμητικό, έστω και αν είπατε εσείς ότι μπετσοκόψανε, ας πούμε. Και... Εγώ θα ήθελα να μας εξηγήσετε πού το βρίσκεται το τιμητικό. Το τιμητικό είναι η προσπάθεια. Διότι το κράτος, κάνει το κράτος δεν μετέχει σε αυτή την ιστορία. Όπως και λαός και κράτος και εθελοντές, για να βοηθήσουν όσο μπορούν την άθλια κατάσταση απολύτως που είναι συνειδωμένη, τόσο απλά. Ναι, η εικόνα εκ του αποτελέσματος. Έτσι που είναι η κατάσταση εκεί. Κύριε Μπαλτά, η εικόνα εκ του αποτελέσματος. Εκ του αποτελέσματος η εικόνα δεν είναι καθόλου τιμητική για την Ελλάδα. Τι εννοείται για την Ελλάδα? Είναι τιμητική για την προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα. Η κατάσταση εδώ είναι άθλια. Είναι φρικτή. Είναι ντροπή για την ανθρωπότητα. Το κράτος δεν έχει καμία ευθύνη γι' αυτό. Το κράτος έχει την ευθύνη να κάνει ό,τι μπορεί και κάνει ό,τι μπορεί μαζί με τους εθελοντές να βοηθήσουν τους ανθρώπους εκεί να φύγουν από την ειδωμένη. Να πάνε στα κέντρα φιλοξενίας που είναι κάπως καλύτερη κατάσταση, πιο συστηματική. Τα οποία χτίζονται σε όλη την περιοχή γύρω με ραγδαίους ρυθμούς. Αυτό είναι το τιμητικό για την Ελλάδα. Ναι, αλλά πάντως δημιούργησε θέμα. Εσείς λέτε ότι, εν πάση περιπτώσει, την πετσοκόψαμε, ας πούμε, τη δήλωση, τα μέσα... Θα τη διαβάσω, δεν είναι δήλωση, είναι απάντηση σε ερώτηση. Βεβαίως. Διαβάστε. Νομίζω ότι η εικόνα που δίνει η δομένη για την Ελλάδα είναι τιμητική για την Ελλάδα. Ναι. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Διότι εμείς προσπαθούμε να πείσουμε όσοι είναι εγκλωβισμένοι στην δομένη ότι με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξουν τα σύνορα. Δεν προσπαθούμε να τους ευδιώξουμε, ούτε να τους μαζέψουμε και να τους μαντώσουμε. Προσπαθούμε να τους πείσουμε να πάνε στους καταβλισμούς που με πυρετόδες ρυθμούς φτιάχνονται στη χώρα. Η ντροπή της ειδωμένης είναι η ντροπή της ανθρωπότητας. Αν θέλετε, είναι ντροπή των χωρών που κλείνουν τα σύνορά τους. Μάλιστα. Και λοιπά και λοιπά. Ναι, και λοιπά, και λοιπά. Ναι. Είναι το πρόβλημα. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη να κάνω μία ερώτηση. Εάν εσείς ήσασταν πρόσφυγας και ακούγατε πριν από μία εβδομάδα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι τα καταφέραμε μια χαρά στις δύο κορυφές και υψώσαμε τύχη απέναντι σε αυτούς που υψώνουν τύχη και δεν θα περάσει αυτή η πολιτική κλπ. Στοιχειοδός δεν θα ελπίζατε ότι θα τα καταφέρουμε να ανοίξουν και τα σύνορα σε λίγες μέρες? Δεν είναι στα χέρια μας να ανοίξουν τα σύνορα. Εντάξει. Μα όχι, λέω, αν ακούγατε τη δήλωση. Να πιέσει τις ενδιάμεσες χώρες να ανοίξουν τα σύνορα. Δεν είναι δική μας δουλειά να ανοίξουμε τα σύνορα. Πολλά να κάνουμε. Υπουργέ μου, να σας πω, δεν είναι αρμοδιότητά σας. Εντάξει, εγώ την αποδέχομαι πλήρως τον τρόπο με τον οποίο μιλήσετε. Τι εννοείτε δηλαδή στην πραγματικότητα? Εσείς λέτε δηλαδή ότι δεν είμαστε τους Σκοπιανούς που τους ρίχνουν σκυλιά, τους δέρνουν, τους πλακώνουν, τους... Αυτό δεν λέτε? Αυτό λέω. Μπράβο. Και λέω ότι δεν φταίμε εμείς που κλείσαν τα σύνορα. Αλλά κλείσαν τα σύνορα και προσπαθούμε να πείσουμε με κουβέντα, με προπαγάνδα, με όλες τις δυνατότητες της πειθούς
με πούλμα που έχουμε εκεί, να γυρίσουν αυτοί που είναι εγκλωβισμένοι στις δεδομένες του καταβλισμού. Για να δούμε πώς θα λυθούν από πέρα το πρόβλημα. Το οξύμορο του πράγματος, κύριε Υπουργέ, είναι ότι χρησιμοποιείτε στην ίδια φράση σας, στην ίδια απάντηση, δύο λέξεις για την ίδια εικόνα. Δηλαδή, λέτε για την εικόνα της δεδομένης ότι είναι τιμητική για την Ελλάδα και ντροπή για την Ευρώπη. Αυτό ξέρετε από τους πολίτες. Δεν είναι απολύτως εύληπτο. Πώς μπορεί η ίδια εικόνα να τιμά εμάς και να ντροπιάζει την Ευρώπη. Εσύ εξήγησε, εννοούσε ότι προσπαθούν. Η εικόνα είναι ντροπή για την ανθρωπότητα, παράδειγμα. Και διαχωρίζεται τους Έλληνες από την ανθρωπότητα, δηλαδή και για τους Έλληνες κατά συνέπεια. Είναι ντροπή για αυτούς που κλείνουν τα σύνορα, είναι ντροπή για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Τώρα επί τη ευκαιρία, αυτή η ιστορία με τον κύριο Μουζάλα και την παρέτηση που ζητά ο κύριος Καμένος, τι θα γίνει. Αυτά δεν τα άκουσα, τώρα δεν πρόλαβα ακόμη. Δεν ξέρετε ότι ο κύριος Καμένος ζήτησε την παρέτηση του κύριου Μουζάλα. Αυτό δεν το έμαθα ακόμα, όχι. Τη δήλωση του κύριου Μουζάλα την ξέρετε. Όχι. Δεν τα πήρα χαμπάρι καθόλου αυτά που βλέπετε. Γιατί είχατε το δικό σα θέμα. Έχει δημιουργηθεί μείζον πολιτικό θέμα. Ο κύριος Μουζάλας δεν ξέρω. Στη συνέντευξη.